Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Γκέσου Βασιλική και βλέπετε το περί διατροφής. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Συχνά όλοι από εμάς έχουμε επιλέξει να στραφούμε στο φαγητό σε καταστάσεις έντονου στρες, στεναχώριας ή και βαρεμάρες για να αισθανθούμε καλύτερα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άτομα τα οποία όταν πιέζονται καταφεύγουν αναγκαστικά στο φαγητό για να αισθανθούν καλύτερα. Αυτά τα άτομα πάσουν από μία διαταραχή λήψης τροφής η οποία ονομάζεται ψυχογενής βουλιμία. Η διαφορά των δύο καταστάσεων, στη βουλιμία το φαγητό αποτελεί καταναγκαστική λύση. Μία λύση την οποία ακολουθεί η τιμωρία μας με την απαλλαγή από τις περιττές θερμίδες με ανορθόδοξη μεθόδους. Ας δούμε λοιπόν πώς θα καταλάβουμε ότι κάποιος πάσχει από ψυχογενή βουλιμία και πώς θα βοηθήσουμε το άτομο αυτό. Η ψυχογενής λοιπόν βουλιμία είναι μια διαταραχή στην πρόληψη τροφής. Χαρακτηρίζεται από επεισοδιακή υπερφαγία, δηλαδή την κατανάλωση πολύ μεγάλης ποσότητας φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως το άτομο δεν αντιλαμβάνεται τον όγκο που κατανάλωσε. Η υπερφαγία αυτή ακολουθείται από την προσπάθεια απαλλαγής από τις περιττές θερμίδες, συνήθως μέσω εμετού, καθαρτικών, διουρητικών και υπερβολικής άσκησης. Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες. Ο φαύλος τώρα κύκλος της ψυχογενούς βουλιμίας ποιος είναι? Τα άτομα που πάσχουν από ψυχογενή βουλιμία εμφανίζουν ένα φαύλο κύκλο στη συμπεριφορά τους. Ποιος είναι αυτός? Καταρχάς, λόγω των τύψεων που έχουν για την εικόνα του σώματός τους και τα κιλά τους, εφαρμόζουν ένα πολύ συντηρητικό διατροφικό πλάνο. Στη συνέχεια, όταν βιώνουν έντονο στρες, καταφεύγουν σε επεισόδια υπερφαγίας. Με το που αναγνωρίζουν τι έχουν κάνει, προσπαθούν να αποβάλουν τις θερμίδες που κατανάλωσαν με τις μεθόδους που προαναφέραμε και ξανααισθάνονται τύψεις για την εικόνα του σώματός τους και τα κιλά τους, με αποτέλεσμα να ξανακαταφεύγουν στην αυστηρή διατροφή. Έτσι λοιπόν, σε κάθε επανάληψη βουλιάζουν όλο και πιο βαθιά στην κατάσταση αυτή. Και η πραγματική λύση μοιάζει όλο και πιο μακρινή. Το χειρότερο σε όλη την κατάσταση είναι ότι δεν αναγνωρίζουν τη ματαιότητα των πράξεών τους και ότι αυτή η λογική σε απομακρύνει όλο και παραπάνω από το στόχο σου, δηλαδή το ιδανικό βάρος και την ιδανική εικόνα σώματος. Για να αναγνωρίσεις λοιπόν αν είσαι βουλιμικός, κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε ναι που απαντάς, αυξάνονται οι πιθανότητες να υποφέρεις από αυτή τη διατροφική διαταραχή. Ερώτηση πρώτη. Έχω αιμονή με το σώμα και τα κιλά μου? Ερώτηση δεύτερη. Η διατροφή μου ελέγχει όλη μου τη ζωή? Φοβάμαι μήπως ότι αν αρχίσω να τρώω δεν θα μπορώ να σταματήσω? Τρώω μέχρι να θέλω να κάνω εμετό? Νιώθω τύψεις αφού τρώω? Ελέγχω το βάρος μου με εμετούς, καθαρτικά ή διουρητικά? Αυτές λοιπόν οι ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν πάσχεις από νευρογενή ανορεξία. Τι θα κάνω τώρα αν υποψιάζομαι ότι κάποιος από το περιβάλλον μου πάσχει από νευρογενή ανορεξία? Αν καταλάβετε ότι μπορεί παράδειγμα το παιδί σας να πάσχει από αυτή τη διαταραχή, πρέπει να δραστηριοποιηθείτε άμεσα. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να μιλήσετε με λεπτό τρόπο στο άτομο, να του μεταφέρετε τις ανησυχίες σας, χωρίς όμως να είστε επιθετικοί ή να του καταρρύπτετε ευθύνες. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πείσετε το άτομο ότι είστε σύμμαχός του στην προσπάθεια και να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικό για να σας κατευθύνει στα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, είδαμε τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας, πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα άτομο να βγει από αυτή την κατάσταση. Να προσέξετε πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Να είστε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα στο Περί Διατροφής, ίδια μέρα και ώρα, για περισσότερα μυστικά διατροφής και υγείας, αλλά να μην ξεχνάτε ότι μπορεί να βλέπετε την εκπομπή μας όποια ώρα και στιγμή θέλετε στο site του σταθμού μας westchannel.gr, αλλά και στο YouTube. Καλό σας απόγευμα!